Να καλωσορίσουμε λοιπόν στις τάξεις του Αστέρα Τρίπολης τον Έμερσον Τορμένα, τον βραζιλιάνο αμυντικό χαφ που από σήμερα αποτελεί το τελευταίο προς το παρόν μεταγραφικό απόκτημα του Ασένα, του Αστέρα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν θα ήθελα να είναι τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο και ήρθε στην ομάδα. ¿Cuál ha sido el motivo principal por tu decisión de venir a jugar en el Aseras Tripolis? Se fue la estructura, cuando le miré la estructura, el proyecto primeramente del equipo que tiene un proyecto muy grande de llegar al título de la Liga Griega y también como hablo con todos, no tiene muchas grandes expectativas para el equipo. Έχει αναφορά το αθλητικό project της ομάδας, το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο και πολύ ελκυστικό. Να μαχηθεί για όσο δυνατόν μεγαλύτερους στόχους για του ελληνικού πρωταθλήματος και ευρωπαϊκά. Και φυσικά η υποδομή που υπάρχει και η σοβαρότητα, που είναι απόλυτα ελκυστική για κάθε επαγγελματία. Μίλησε με κάποιους ποδοσφαιριστές προκειμένου να πάρει τη γνώμη του για να έρθει στον Αστέρα. Ας hablado con algunos compañeros del mismo otros futbolistas que te dieron su opinión sobre las Aseras Tripolis. Certamente hablé con mis compañeros a Chaloroa, a Estergos Marinos y también un ex compañero que jugó conmigo a 2 años atrás en Chaloa Sifakis. Y todos hablaron muy muy bien de Asteras y eso también fue un grande motivo por estar aquí. Συζήτησε με δύο Έλληνες πρώην συμπαίκτες του Chaloroa. Αναφορικά με τον Στέργο Μαρίνο και τον Σιφάκη, τον τερματοφύλακα, που μίλησαν με τα πλέον θετικά λόγια για τον Αστέρα Τρίπολης και τον επηρέασαν Μάρτος, και με τον Χάβι Μάρτος, ο συμπαίκτη του, που είχε προπηρεσία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι στόχους βάζει για την φετινή σεζόν? Και ο objetivos te marcas a través de tu estancia en Aseras Tripolis por la temporada actual? La primera, el objetivo es de clasificar a Asteras para la Europa League y buscar el título, claro. Y para la próxima temporada, una clasificación para el Champions League. Χρονικά, προτεραιότητα και άμεσος στόχος είναι η είσοδος στους ομίλους του UEFA Europa League και μετά δια του πρωταθλήματος ένας πρωταγωνιστικός ρόλος και ή δύναται η πρόκριση στα προκριματικά του επόμενου Champions League για το ελληνικό πρωταθλήματος. Τι θα ήθελα να πει στους φίλους της ομάδας και τι παίκτη περιμένουμε να δούμε στον Αστέρα. ¿Qué declaración tienes que hacer ante la afición de Aseras Tripolis y qué se espera de él? ¿Qué clase de jugador te defines tú? Yo soy un guerrero batallador que me doy la vida todos los partidos y eso que puede esperar aficionados que me voy a dar el sangre para el equipo para hacer el máximo para conseguir las victorias. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής μαχητής μέσα στο γήπεδο, δίνω τα πάντα που μπορώ για το σύνολο, για την ομάδα και αυτό ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να περιμένει ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας από μένα, να βοηθήσω την ομάδα με τη δουλειά μου. Ρωτάω γιατί γνωρίζω ότι ήταν και 3 χρόνια αρχηγός στη Σαρλεροά. Justo viene la pregunta porque saben la gente aquí que fuiste 3 años seguidos el capitán del equipo de Sarleroa, ¿no? O sea, que tú eres un líder, te defines así, ¿no? Sí, exactamente. Principalmente cuando juego, gusto mucho de estar organizando la equipo, el posicionamiento y como un líder siempre estoy muy batallando para hacer lo mejor, para conseguir los resultados. Y la diferencia είναι ότι αισθάνομαι τον πρωταγωνιστικό μου ρόλο και τις απαιτήσεις και την ευθύνη μέσα στο γήπεδο, και με τις τοποθετήσεις μου και με τον τρόπο που χτίζω το παιχνίδι από πίσω, να έχω έναν ρόλο καταλυτικό και για τους συμπαίκτες μου και την συνολική λειτουργία της ομάδας. Να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη του συνέντευξη, να του ευχηθούμε τα καλύτερα και μακάρι οι ευχές του και οι στόχοι του να πραγματοποιηθούν μέσα στη χρονιά. Queremos darte las gracias por esas primeras declaraciones oficiales, vestido de los colores de Asteras Tripolis y que la temporada sea buena para ti y para el club también. Yo agradezco la confianza de todos y pueden contar 100% conmigo. Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δόθηκε στο πρόσωπό μου και δώσω το 100% των δυναμιών για να βοηθήσω.